σύγκρουση στην ακραία δημοτική του ψυχάλη. Το πρόβλημά του δεν ήταν η τολμηρή, η λαϊκή φρεσιολογία και η γραμματική των δημοτικιστών, αλλά ότι το γλωσσικό ζήτημα είχε τεθεί σε πολιτικό και όχι σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Την δημοτική γλώσσα, έλεγε, πού την είδε, πού την έμαθε ο Ψυχάρης. Αυτός είναι χείος, σχεδόν ξένος, αριστοκράτης φαναριώτης, επιχειρών με στρεβλωτικό ιδίωμα να επιβληθεί ως δημιουργός και διδάσκαλος ολόκληρου έθνους. Η γλώσσα δεν επιβάλλονται ούτε στα καλά καθόμενα υπό τον ατόμο ή στους άλλους. Όπως και να έχει, η καθαρέωση του Παπαδιαμάντη, τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως, μοιάζει με την επίσημη γλώσσα των εφημερίδων της εποχής του, όμως οι διάστατοι με ιδιωματικές και χωριάτικες λέξεις, ακριβώς αυτές που δεν ανακάλυψε ποτέ η δημοτική του ψυχάλη. Από αυτή την άποψη, η καθαρέωση του Παπαδιαμάντη βρίσκεται πιο κοντά στη δημοτική του Παλαμά. Όμως αντυχεί έντονα τη γλώσσα της Εκκλησίας. Πολύ συχνά αυτή η απήχηση προχωρά σε αναφορές και σπαράγματα λειτουργικών ύμνων, εκκλησιαστικών κειμένων και κειμένων της Αγίας Γραφής, και βέβαια τον έκανε ενδιαφέροντα στα μάτια όσων ενδιαφέρονταν για τα της Εκκλησίας, στρατευμένου κοινή. Από την άλλη μεριά, οι ηθογραφικού τύπου περιγραφές της καθημερινής ζωής στο νησί και στο χωριό με τα ήθη και τα θυμά του, τον έκανε ενδιαφέροντα σε όσους ενδιαφέρονταν για τη λαϊκή ή μάλλον τη τηλεγραφική παράδοση. Αυτή είναι κοντολογής η συνήθις αντίληψη για τον Παπαδιαμάντη, αυτή που διδάσκεται στα σχολεία.